Ταξιδεύει στον πολύχρωμο κόσμο της Ινδίας. Αερίνα υφάσματα, έντονο μακιγιάζ, κοσμήματα σε πρόσωπο και σώμα για να χορεύουν μαζί τους. Οι κινήσεις του μοναδικές και οι εκφράσεις του προσώπου απαραίτητες. Το Bollywood Dance ήρθε στην Ελλάδα για να μείνει και έχει αγαπηθεί πολύ. Είναι ένας χορός που βοηθάει όχι μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή να χαίρεται, να διασκεδάζεις και είναι πλούσιο σε χρώματα. Μια κίνηση αγαπημένη σου. Μια κίνηση αγαπημένη μου. Η πρώτη Ακαδημία Bollywood στην Ελλάδα είναι γεγονός. Η καλλιτεχνική διευθύντρια της Ακαδημίας, Άννα Δημητράτου, έμαθε τον χορό όταν ως ηθοποιός της ανατέθηκε ρόλος Ινδής χορεύτριας. Τότε δεν υπήρχε καμία σχολή Bollywood στην Ελλάδα και έμαθε τις κινήσεις από βιντεοτενίες. Λίγο καιρό αργότερα όμως, σε μια συνάντηση με τον διάσημο χορογράφο και χορευτή Σάνι Σιν, αποφάσισε να φέρει τον Bollywood στην Ελλάδα. Είναι ακόμα πιο χαρούμενος και πάρα πολύ εκφραστικός. Είναι βαθιά θεατρικός. Δηλαδή, κάθε φορά που χορεύεις Bollywood είναι σαν να παίζεις ένα θεατρικό μονόπρακτο, δηλαδή λες μια ιστορία αγάπης. Εγώ που μετράω τα αστέρια και σε περιμένω να έρθεις, αγαπημένε μου. Είναι ίσως ο μόνος χορός που γυμνάζεται τόσο πολύ εκτός από τους μυς του σώματος και τους μυς του προσώπου. Αυτός ο χορός γυμνάζει τα πάντα, δηλαδή πόδια, χεράκια, πρόσωπο και ξέρετε τι λένε, ότι αν γυμνάζεις τους μυς του προσώπου παραμένεις νέος για πάρα πολλά χρόνια. Το μυστικό της νεότητας. Όταν ξυπνάς λέει το πρωί τι κινήσεις κάνεις. Ξεκινάω με ματάκια, τώρα με κοροϊδέψετε πολύ. Και αυτό είναι καλό. Πάρα πολύ και ματάκια πλάι πάνω, πλάι κάτω και προσπαθείς να κάνεις κυκλάκια με τα ματάκια σου. Η Άννα έχει μάθει τις μαγικές κινήσεις του χορού και σε αρκετούς επώνυμους, ξεκινώντας από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος μάλιστα ντύθηκε καταλλήλως. Έκανε μαθήματα και μάλιστα του είχα πει, βρε Γρηγόρη μου, μπες και στην ομάδα που είσαι τόσο ταλαντούχος και τίποτα, περιμένω. Νάντια Μπουλέ, αυτή η κοπέλα έχει τρομερό ταλέντο. Δηλαδή, τι να πω, της δείχνεις μισή κίνηση και την έχει πιάσει αμέσως. Ο Γιώργος Τσαλίκης για μία εμφάνισή του στο Dancing with the Stars έκανε πρώτα μαθήματα με την ειδικό. Είχαμε πάρα πολλά γέλια, δηλαδή ό,τι έλεγα, το έκανα, δηλαδή του έλεγα εγώ ότι αυτό είναι αλλά πάτωμα και μου έλεγε, α, αλλά και στο πάτωμα, μου έλεγε εκείνος. Ό,τι του έλεγα, το διακομωδούσε. Στροβιλιστήκαμε γύρω από τη Δέσποινα Βανδύ για 3,5 ολόκληρα λεπτά στα φετινά βραβεία ΜΑΔ. Της μάθατε κάποιες κινήσεις. Η ίδια δεν χόρεψε, την πλαισιώναμε εμείς, αλλά η Δέσποινα είναι τόσο εντυπωσιακή ούτως ή άλλως που δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτα η ίδια. Στην ομάδα του Bollywood Dance είναι και η Νάντια Ζαχούρ, η Ινδή τραγουδίστρια, η οποία αφού αρχικά μας είπε ένα τραγούδι. Αν
Αργότερα, μας είπε πως οι γονείς της δυσκολεύτηκαν πολύ να αποδεχτούν το γεγονός ότι η κόρη τους χορεύει και τραγουδάει, καθώς στη χώρα τους είναι κάτι σχεδόν απαγορευτικό. Εξαρτάται από το σε τι θρησκεία ανήκει το σπίτι που ανήκεις, εξαρτάται από ποια κοινωνική κάστα, γιατί σε κάποιες κάστες είναι επιτρεπτό και σε κάποιες άλλες κάστες θεωρείται πάρα πολύ κακό μια γυναίκα να χορεύει. Ας το πούμε, οι γυναίκες που χορεύανε στην Ινδία και γενικότερα στην Ασία ήταν οι γυναίκες που εκδίδονταν. Αυτό έχει αρχίσει να ξεπερνιέται τα τελευταία, ας πούμε, 7-8 χρόνια, που άρχισε φυσικά το Bollywood να ανεβαίνει και πλέον ο λαός καταλαβαίνει ότι εντάξει, δεν τρέχει και κάτι τώρα το να χορέψουμε. Καλά, είναι πολύ ωραίος χορός, έτσι, μου άρεσε πάρα πολύ. Άννα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η έκφραση του προσώπου, κατάλαβα. Πάρα πολύ. Τεράστιο ρόλο. Γιατί ουσιαστικά διηγείς σε μια ιστορία. Και αφού δεν μπορείς να μιλήσεις, πρέπει να δώσεις τον άλλον που σε βλέπει να καταλάβει ακριβώς τι κάνεις με τα μάτια, με τα χέρια, με το σώμα, με την έκφραση. Η Άννα Δημητράτου είναι η. Πώς να το πω, υπεύθυνη της σχολής, ιδιοκτήτρια της σχολής. Είναι καλλιτεχνική διευθύντρια. Καλλιτεχνική διευθύντρια, λοιπόν. Η Άννα, τι ιστορία μας διηγηθήκατε σε αυτό το χώρο, τι ιστορία έχει αυτός ο χώρος. Αυτό το τραγούδι που χορέψαμε είναι ένα πολύ ερωτικό τραγούδι. Είναι ένα αγόρι και ένα κορίτσι, τα οποία φλερτάρουν το ένα το άλλο. Και αυτή του λέει, είναι πολύ ποιητικό τραγούδι, δηλαδή του λέει «Τα βραχιολάκια μου σου μιλάνε». Τέλειο, πώς το λέει αυτό, για τα βραχιολάκια, πολύ σούρια. Όχι, εσύ πώς το κάνεις όταν λες «Τα βραχιολάκια μου σου μιλάνε». «Τα βραχιολάκια μου σου μιλάνε». Περιμένε, κάτσε. Κάτσε ένα λεπτό, να το πιάσει όλο η κάμερα, για δείξ' το. «Τα βραχιολάκια μου σου μιλάνε». Εξαιρετικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και όχι μόνο τα βραχιολάκια. Και τα πιο, μετά του λέει και τα πιο μεγάλα μου βραχιόλια. Τα μπρασελέ, και αυτά σου μιλάνε. Αλήθεια. Εσύ είσαι από την Ινδία. Ναι. Έτσι. Η Νάδια Ζαχούρ και οι δύο γονείς. Έχεις γεννηθεί στην Ελλάδα. Έχω γεννηθεί στην Ελλάδα. Ο χώρος αυτός, βέβαια, για την οικογένειά σου στην Ινδία είναι λίγο. Πώς να το πούμε. Αυτό γινόταν πριν από αρκετά χρόνια. Πριν πολλά χρόνια. Ναι. Τώρα τα κορίτσια των σοβαρών οικογενειών δεν χόρευαν έτσι. Τώρα τα κορίτσια των σοβαρών οικογενειών χορεύουν όλα και όλα θέλουν να μπουν στο Bollywood. Και να κάνουν Bollywood χορούς. Οπότε τώρα είναι μόδα το Bollywood χορός, είναι μόδα και στην Ινδία. Ξέρεις, έχεις πάει καθόλου. Φυσικά, το Bollywood χορός είναι μόδα τα τελευταία 10 χρόνια. Γίνεται χαμός. Ό,τι υπήρχε στο Hollywood τόσα χρόνια έχει μεταφερθεί όλο στο Bollywood. Ακόμα και αυτοί που είναι στο Hollywood. Τρέχουν προς το Bollywood. Μάλιστα. Άννα, υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κάποιο δώρο στο κοινό, να δώσουμε κάποια υποτροφία, κάτι, γιατί μιας και είσαι καλλιτεχνική διευθύντρια της σχολής, είμαι σίγουρη ότι σίγουρα θα υπάρχουν τηλεθεάτρες που θα ενδιαφέρονται. Για το δικό σου το κοινό, Τατιάνα μου, θα δώσουμε σίγουρα κάτι. Ωραία. Ευχαριστώ.
Σε ποια περιοχή είσαστε, για να ξέρει, γιατί εντάξει, όταν η άλλη μένει στη Θεσσαλονίκη δεν είναι εύκολο. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Είμαστε στο μετρό του Αγίου Δημητρίου, δίπλα στο Athens Metro Mall. Και θα μας δώσεις καμιά υποτροφία. Βεβαίως θα σας δώσω για 5 άτομα. 5! 5 άτομα για το δικό σου το κοινό. Εξαιρετικό. 1 μήνα δωρεάν μαθήματα Bollywood. Καταπληκτικά. Το 211-189-1970-1971, 5 τηλεθεάτριές μας θα μάθουν να χορεύουν δωρεάν. Και εσύ όμως, Τατιάνα, ε! Τα βραχιολάκια, όπως είπαμε, το τέλειο αυτό. Και εσύ όμως, πότε θα μας έρθεις για μαθήματα? Θα το σκεφτώ. Το σκεφτείς? Θα το σκεφτώ πότε θα σας έρθω για μαθήματα. Γιατί εγώ ο μόνος χρόνος ελεύθερος που θα έχω θα είναι πλέον το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν είστε ανοιχτά. Τατιάνα μου, έχεις δίκιο. Θα μείνουμε ανοιχτοί για σένα. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και λέω το διαγωνισμό γιατί σε λίγο θα δούμε μόνο.